Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα μάτς την Κυριακή με τον Άρη. Αλλά κυρίως νομίζω ότι. Νικόλα μου, καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίζει να ξεφυλίζει και τις επόμενες σελίδες, τις επόμενες μέρες μάλλον. Για την ομάδα της επόμενης σεζόν. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε ακόμα και πόσο νοπή είναι η κατάσταση, αλλά η κουβέντα αυτή έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσει πια. Ναι, εδώ που έχουμε φτάσει, μια αγωνιστική να απομένει και το Παναθηναϊκό να μην καταφέρνει να κατακτά το φετινό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι τα βλέμματα όλων, πολύ περισσότερο και από τη Δευτέρα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού με το παιχνίδι κοντά στον Άρη στο γήπεδο του Λεωφόρου, το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη θα πρέπει να είναι ένα συλλαλητήριο χαρακτήριδα υπέρ της ομάδας, μια ξεκάθαρη και έμπρακτη στήριξη από την πλευρά του κόσμου προς τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το σύνολό του για όλη τη φετινή προσπάθεια, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει κιόλας, καθώς όπως έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες, τούτο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα φετινό του Παναθηναϊκού, ότι η ομάδα και ο κόσμος κατάφεραν μετά από καιρό να ξαναγίνουν ένα, και από εκεί και πέρα το τριφύλι να κοιτάξει την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο που έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Επιστρέφει στα προκριματικά του Champions League. Νομίζω ότι η ημερομηνία που όλοι έχουν κυκλώσει στον Παναθηναϊκό είναι 21η Ιουνίου. Στην κλήρωση, Μπράβο, στην κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή να δείχνουν συνάντηση με τον δευτεραθλητή είτε του Βελγικού είτε του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Εδώ να πω εγώ ότι ευτυχώς η Μπριζ δεν διεκδικεί θέση στο Champions League. Γιατί μόνιμος πονοκέφαλος. Ναι, μόνιμος πονοκέφαλος. Έχει σώσει πολύ τον Παναθηναϊκό με πιο πρόσφατη συνάντηση εκείνη το 2015, όπου ο Παναθηναϊκός μάλιστα είχε παίξει και φιλικό εκείνο το καλοκαίρι προετοιμασίας με την Μπριζ, την είχε κερδίσει και νίκησε και στη Λεωφόρο 2-1, αλλά τον Μπριζ έχασε με 3-0, αν δεν κάνω λάθος, χάνοντας και πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Και στο Ουκρανικό πρωτάθλημα είναι αρκετά ρευστή η κατάσταση, με αρκετές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο. Μία από αυτές δεν είναι η Δυναμό Κιέβου, δηλαδή πρέπει να γίνει ένα θαύμα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είναι η Δνύπρο δεύτερη τώρα, έτσι. Ναι, είναι η Δνύπρο δεύτερη. Και το μόνο θετικό στην περίπτωση που κάποια ελληνική ομάδα κληρωθεί με Ουκρανικό σύλλογο είναι ότι λόγω του πολέμου έχουν αναγκαστεί άνθρωποι όλα τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, τα εντός έδρας ευρωπαϊκά σου παιχνίδια, να το δίνουν σε ουδέτερη έδρα. Το έχει κάνει λίγο πιο εύκολο και το γεγονός ότι έχει μείνει πίσω η Βασιλεία. Διότι αν η Βασιλεία, ας πούμε, τερμάτιζε δεύτερη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα μπαίνει και η Ελβετία στο παιχνίδι. Θα μπαίνει και η Ελβετία στο παιχνίδι. Γενικά είναι ένας δρόμος ο οποίος δύσκολος είναι, αλλά δεν θεωρείται αδιάβατος δρόμος. Τουλάχιστον για την πρώτη πρόκριση, έτσι, για το πρώτο κομμάτι. Και νομίζω ότι ναι, πολύ σωστά το βάζεις στη σκέψη ότι αυτό είναι τώρα το πράγμα το οποίο πρέπει να κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο αυτό εμπόδιο. Με μία πρόκριση ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλισμένους ομίλους, έτσι. Σωστά. Εάν περάσει, βασικά, εάν περάσει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, κατευθείαν από τις 3 Αυγούστου θα έχει εξασφαλίσει την παρουσία του σε ευρωπαϊκό όμιλο. Είτε αυτός θα είναι στο Europa League, είτε θα είναι στη χειρότερη στο Conference League. Αλλά για μένα, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ δύσκολο, εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός θα είναι στις ομάδες στο αδύναμο group, θα πρέπει αυτός να είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού, ο πρωταρχικός το καλοκαίρι, χωρίς φυσικά, αν δεν τα καταφέρει, ας πούμε, να μιλήσει στους αμπιζίδες, προφανώς δεν πρόκειται και για αποτυχία, έτσι, για όνομα του Θεού. Ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πρόκληση μπροστά, νομίζω ο Παναθηναϊκός εκεί θα πρέπει να στοχεύσει, αυτή θα πρέπει να είναι η υπέρβασή του, και φυσικά το μεγάλο ζητούμενο είναι όταν θα πατήσει ξανά το χορτάρι για το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής περίοδου 2023-2024, είτε 25 είτε 26 Ιουλίου, θα είναι το πρώτο μάτι για τον δεύτερο προκριματικό της Champions League, και εκεί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος και όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένος για αυτές τις μάχες. Το καλό στη φετινή αγωνιστική περίοδο σε σχέση με πέρσι είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει έναν έτοιμο κορμό, έχει τη συνοχή και τη χημεία που είναι πολύ απαιτούμενα συστατικά για να μπορέσεις να μπεις σε ένα προκριματικό με καλές πιθανότητες, αλλά από την άλλη είναι δεδομένο ότι για να καταφέρει να κάνει μια υπέρβαση ή έστω να την παλέψει, θα πρέπει να ανεβάσει την ποιοτική στάθμη του έμψυχου δυναμικού του μέχρι εκείνη την εποχή. Σίγουρα, έτσι, δηλαδή πρέπει τουλάχιστον να κάνει 2-3 κινήσεις οι οποίες θα του δώσουν περισσότερα πράγματα και θα τον ανεβάσουν επίπεδο για να πάει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στα προκριματικά του Champions League. Μην ξεχνάμε ότι αν τα καταφέρει,
ας αφήσουμε στην άκρη το conference που είναι το minimum, είτε μπει στο Europa League είτε μπει στο Champions League, πολύ περισσότερο είτε μπει στο Champions League, θα μιλάμε για μια πολύ σημαντική οικονομική ένεση, η οποία σε σημαντικό βαθμό θα αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου. Ναι. Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και πολύ πιο εύκολα κινείσαι και πιο γρήγορα, λέγοντας ας πούμε στον Νίκο Αθανασίου, Νικόλα Σαντώνη, έλα να παίξεις, καταλαβες. Ναι. Και ο παίχτης ψήνεται πολύ πιο εύκολα. Αυτό, όπως επίσης, οποιαδήποτε συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση κάνει τον παίχτη πιο εύκολα να πει το ναι. Πιο εύκολα να πει το ναι. Έτσι. Ως σύλλογος αλλάζει η ζωή σου μπαίνοντας σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης και στην αλλάζει καλύτερα ή τέλος πάντων έχει, ξέρεις, διάφορα στάδια. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο εύκολα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μπορείς να προσελκύσεις πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα θέλουν, όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές θέλουν να αγωνίζονται στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βιτρίνα. Και γενικά, Νικόλα, νομίζω Νικόλα, ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ότι αυτό που έλειπε πολύ, πάρα πολύ, είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν εξαφανισμένος από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό έλειπε. Λοιπόν. Δηλαδή, είναι στο DNA του συλλόγου μέσα αυτό το πράγμα. Mm. Του ποδοσφαιρικού συλλόγου είναι να υπάρχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μάλιστα να χαρίζει και μαγικές βραδιές στους φίλους του. Αυτό είναι που ακόμα και τα πολύ δύσκολα χρόνια της, πώς να το πω, της προηγούμενης 25ετίας, 30ετίας, ήταν αυτό που συντηρούσε τον Παναθηναϊκό. Μπράβο. Είναι αυτό που κράταγε το φρόνημα ψηλά. Γιατί στην Ελλάδα σχεδόν απαγορευόταν ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα, ναι, αλλά στην Ευρώπη ήταν κανονικός πρωταγωνιστής. Ναι. Με πορείες, ναι, τα προημιτελικά, μέχρι τα ημιτελικά, μέχρι τους 16. Συνέχεια ο Παναθηναϊκός έκανε πράγματα. Τώρα βρίσκεται σε μια εποχή στην οποία έχει αγωνιστεί 7 ολόκληρα χρόνια σε ευρωπαϊκό όμιλο. Θυμίζω τελευταία φορά ήταν στο Europa League επί Στραματσόνη, σε έναν όμιλο με Θέλτα, Άγιαξ και Σταντάρ Λιέγης. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει εκεί να στρέψει το βλέμμα του και εκεί θα το στρέψει, δεν έχει και άλλη επιλογή και σιγά σιγά να δούμε πώς θα κυλήσουν οι μέρες, πώς θα κυλήσει όσο είναι, 1,5 μήνας μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας και το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, που θεωρώ δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ενισχυθεί σημαντικά για να μπορέσει να αλλοποιήσει τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν. Και φυσικά, συγγνώμη, σε σχέση με πέρυσι, το καλοκαίρι, σε σχέση με το καλοκαίρι του 22, ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 23 πια και μετά τη φετινή σεζόν που έκανε, δεν θα έχει ως στόχο την πρώτη ή τη δεύτερη θέση, θα έχει ως στόχο να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις, ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει στην κανονικότητα και βάσει αυτής της κανονικότητας νομίζω είναι και το πιο δίκαιο να αρχίζει να κρίνεται. Κοίταξε, γιατί είναι κάποια στιγμή σου είπα, όταν κρυώσει λίγο το αίμα, όταν πέσουν οι παλμοί, για τον τρόπο που παίχτηκαν οι τελευταίες αγωνιστικές, για τον τρόπο που κατέληξε αυτή η μάχη, που βγάζει τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη θέση κατά 99%, έτσι. Γιατί ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος, αλλά με βάση τη λογική την ποδοσφαιρική, αυτό θα συμβεί. Λέω ότι πρέπει να γίνει και αυτή η σκέψη, ότι ρε παιδιά, πού ήμασταν και πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, τα βήματα γίνονται με σταθερότητα και κάθε χρόνο κερδίζει και κάτι η ομάδα. Θυμίζω, πέρσι κατέκτησε το κύπελο, αλλά στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος τερμάτισε τέταρτος. Και μάλιστα με μεγάλη βαθμολογική διαφορά από τους προπορευόμενους. Από τους προπορευόμενους. Φέτος λοιπόν έγινε ένα ακόμα βήμα προς τα μπρος. Μπήκε στο κομμάτι αυτού του πρωταθλητισμού. Εδώ θα είμαστε να δούμε και του χρόνου τι γίνεται. Αλλά σίγουρα, άποψή μου, η συγκεκριμένη, πώς να το πω έτσι, τα συγκεκριμένα βήματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν και όχι να διαγραφούν. Εγώ στο μόνο που διαφωνώ μαζί σου είναι ότι τα βήματα δεν έγιναν με σταθερότητα. Το φετινό βήμα, το έχει πει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αυτό, έγινε απότομα. Δηλαδή δεν το περίμενε ούτε και ο ίδιος, και αυτό δεν είναι ψαμάρια, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Όχι, θυμάμαι και τις ατάκες του. Ναι. Ότι δεν περίμενε ο Παναθηναϊκός να έχει αυτή την εικόνα που έχει φέτος. Δηλαδή, στην εξέλιξη του project η διαδικασία προχώρησε πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Γιατί ο Παναθηναϊκός όχι απλά διεκδίκησε το φετινό πρωτάθλημα, που ήταν και ο στόχος του, όχι απλά θα βγει δεύτερος, okay, που δεν είναι επιτυχία, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ένα βήμα μπροστά. Ωραία, ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτος από την πρώτη μέχρι την 35η αγωνιστική, με εξαίρεση 2 εβδομάδες. Και αυτό και η επιμονή, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας που έδειξε στα δύσκολα και παρέμεινε στην κορυφή
μέχρι και την πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, σίγουρα είναι ένα βήμα μπροστά, είναι μια εξέλιξη στο πλάνο του προπονητή και ολόκληρου του συλλόγου. Υπάρχει συνεχής πρόοδος, το είπες και εσύ, το κύπελο πέρσι και επιστροφή στην Ευρώπη. Φέτος δεύτερη θέση, επιστροφή στα προκριματικά του Champions League και σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός προχωράει μπροστά. Και αυτό το καλοκαίρι νομίζω είναι πάρα πολύ κομβικό για αυτά που θα δούμε του χρόνου. Ωραία, κοίτα, ετοιμάσου να πεις καμιά μεταγραφή, ε. Ο φίλος μου πού είναι σήμερα? Ο φίλος σου είναι φίλε Αναρώνη. Αναρώνη. Ναι, είναι, πολιτική, είναι πολιτική του Beyond Sport FM, να μην ανακοινώνει λεπτομέρειες για το ιατρικό δελτίο. Ναι, περίμενε λίγο όμως για να είμαστε σωστοί. Πώς γίνεται χθες να έχει εκπομπή και σήμερα, να λείπει? Από το τηλέφωνο ήταν χθες, φίλε. Πήραμε τα μέτρα μας, ήταν από το τηλέφωνο. Υπόπτω, κάτι... θέλει να κερδίσει δύο μέρες ξεκούραση ο κύριος αυτός. Μου ζήτησε αναβολή, αλλά δεν του έδωσα. Αναβολή τρεις ώρες. Λοιπόν, άστα τώρα αυτά, ετοιμάσου για καμία μεταγραφή εσύ και άσε τις επιθέσεις στους συναδέλφους. Εντάξει, λοιπόν, έλα, άντε, καλημέρα σου. Εγώ επίθεση έκανα σε σένα, φίλο μου. Ο συνάδελφός μου είναι απόλυτα δικαιολογημένος. Απλά εσύ του έδωσες μόνο τρεις ώρες αύριο. Κανονικά πρέπει να έρθει στην εκπομπή, δεν είναι? Άρα δηλαδή, εγώ δεν είμαι συνάδελφος, αυτό λες. Εσείς είστε κάτι πιο υψηλό, κύριε. Είστε πολύ ψηλά. Μάλιστα. Είστε η διοίκηση. Άσε μας, κάνε μας τη χάρη. Ο ισχυρός άνδρας. Επειδή ψάχνω κάποιον να ξεσπάσω, Νικόλα μου, θες να σε εσύ. Μετά τις 12 δέχομαι ελεύθερα τηλεφωνήματα, κύριε. Έγινε, κύριε. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Ρε, τι γίνεται, άκου να δεις. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος.